και για να ξεκαθαρίσουμε πάμε στον κύριο Λαμπρούλη. Σε ό,τι αφορά τα μέλλοντα. Ναι. Λοιπόν, τη Δευτέρα εμείς ούτως ή άλλως το έχουμε δηλώσει ναι. ότι θα υπερψηφίσουμε την πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ναι. Σε ό,τι αφορά τα διαστήματα και τα το πόσο, τι χρονοδιαγράμμα θα καλύπτει, αυτό μένει να το δούμε με βάση τις προτάσεις και των άλλων κομμάτων. Εμείς αυτά που βάζουμε σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που προκύψαν με αφορμή τα ζητήματα παρακολούθησης του κυρίου των τηλεφωνικών επικοινωνών του κυρίου Ανδρουλάκη, φυσικά το ζήτημα που αφορά τον ίδιο, από εκεί και πέρα τα ζητήματα που αφοράνε τους δημοσιογράφους ή τον δημοσιογράφο αν θέλετε, και φυσικά ζητούμε και το λέμε και ακόμα μία φορά και θα το βάλουμε και το επόμενο διάστημα, το ζήτημα των παρακολουθήσεων υποκλοπών συνακροάσεων της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής από το 2016. Παράλληλα, κύριε Παπακλημίντζο, πράγμα το οποίο δεν ακούστηκε μέχρι τώρα και εδώ στο πάνελ, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα, από τα κόμματα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ναι. δεν συζητούν και δεν αγγίζουν καθόλου ποιο. Το θεσμικό πλαίσιο μέσα από το οποίο βιώνουμε αυτά που βιώνουμε σήμερα. Ο κύριος Ανδρουλάκης και ναι. Δημοσιογράφοι, αλλά και αυτό που σας είπα στα πλαίσια παρακολούθησης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας. Λοιπόν, αυτό ακριβώς το πλαίσιο είναι το απειρόβλητο ναι. από όλα αυτά τα κόμματα τα οποία το συνδιαμορφώσανε σε επίπεδο χώρας αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, κύριε Λαμπρούλη, πείτε μας το εξής, επειδή προφανώς τηλεοπτικός χρόνος δεν μας επιτρέπει να λύσουμε όλο το πλαίσιο, αλλά στη Βουλή θα είναι άπλητος χρόνος να το κουβεντιάσετε. Συγχωρείτε, αυτό ναι. ακριβώς πείτε το μας πλαίσιο εντάχει, είναι αυτό που θέλω. Επέτρεψε να λούζετε αυτή την κατάσταση ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό κατά τη γνώμη σας, το πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα. Τι πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Να παρακολουθούνται 15.000, δεν ξέρουμε ποιοι και πώς, το χρόνο. 100.000 δηλαδή παρακολουθήσει την τελευταία δεκαετία. Ναι, τι πρέπει να αλλάξει λοιπόν στο πλαίσιο, κύριε Λαμπρούλη. Έχουν την νομιμότητα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, του Συντάγματος στη βάση της επίκλησης του εθνικού συμφέροντος, το οποίο βαφτίζεται όπως θέλει ο εκάστοτε προφανώς που θέλει να παρακολουθήσει κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Κύριε Παχρημητζό. Ναι. Και φυσικά στόχος αυτών όλο αυτού του πλαισίου δεν είναι άλλος, το αντιδραστικό αυτού του πλαισίου και σκοτεινού, ναι. επαναλαμβάνω, είναι ποιο. Το πώς θα παρακολουθείτε φυσικά, αλλά και θα ελέγχεται το εργατικό ελαϊκό κίνημα. Και πώς θα περιορίζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του λαού μας. Συμφωνώ με τον κύριο Λαμπρούλη. Και το λέει η Νέα Δημοκρατία και εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι χρειάζεται ρύθμιση στο θεσμικό πλαίσιο. Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν καταγγελίες, σοβαρότερες καταγγελίες, ότι παρακολουθεί το αρχηγός. Όχι... Κατάργηση χρειάζεται, κύριε Καραγκούνη. Εντάξει, θα το δούμε και λαμβάνω. Κατάργηση χρειάζεται αυτό. Θα το δούμε με νυφαλιότητα. Γιατί αυτό το. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Νυφάλιος είμαι. Και εγώ και εσείς. Λοιπόν, αλλά αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο το συνδιαμορφώσετε εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το συζητήσουμε. Διαχρονικά, εδώ και 30 χρόνια. Θα το συζητήσουμε. Σε Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά στην ενσωμάτωση των αντίστοιχων οδηγιών στη χώρα μας. Κύριε Λαμπρούλη, άρα λοιπόν, μην πέφτετε από τα σύνορα. Μια στιγμή.